από τον ευωδέστατον κήπον των χαρίτων, ο οποίος απευθύνεται προς την Θεοτόκο, λαμβάνουμε έναν κρίνον, ένα εύωσμο κρίνον, για να δούμε τι λέγει αυτό το τροπάριον το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Εξής ιδρώσος απέσταξε φλογμόν πολυθεΐας ηλίσασα. Αναφέρεται ο Ιμνοδός στο πρόσωπο της Θεοτόκου ότι από αυτήν λέγει έσταξεν δρόσος, και αυτή η δρόσος διεσκόρπισεν το σκότος επάνω στην γη. Το σκότος υπήρχε από την ειδωλολατρική ζωή του κόσμου. Ο κόσμος ευρίσκεται μέσα στην ειδωλολατρία, μέσα σε ένα σκοτάδι πηχτό, δεν εγνώριζε τίποτε. Και ο Κύριος μας έσκεψε από τον ουρανό για να δει εάν υπάρχει κανείς ο οποίος τον ενθυμείται. Κανείς δεν υπήρχε, λέγει. Όλοι απεμακρύνθησαν από τον Θεό και ελάτρευαν τα είδωλα αντί των χτίστην και Θεών και δημιουργών του παντός. Εις αυτήν την κατάσταση βρισκόμενος ο κόσμος, κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς για να μας σώσει. Κατέβηκε όταν έβρεν έδαφος κατάλληλον, και το κατάλληλον ή το μόνον η Παναγία μας, διότι ο καθαρός Θεός ήθελε καθαρό μέρος για να το χρησιμοποιήσει ως κατάβαση από τους ουρανούς. Και η Παναγία μας, η οποία ήταν η Πάναγνος Μητέρα, η οποία γέννησε τον Χριστόν υπερφυσικός, δεν εγεννήθη ο Χριστός μας όπως γεννόμεθα εμείς οι άνθρωποι. Εγεννήθη διαφορετικός, και όταν επλάστη μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας μας, δεν επλάστη όπως εμείς ο λίγων κατ' ο λίγων. Μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας μας εισήλθεν όλο το βρέφος τελειωμένο. Δι' αυτό και ο Ιωσήφ, όταν έλαβε εις την εξουσία του την Παναγία μας για να την φυλάτη, την είδεν αμέσως έγκυο και εθεώρησαν ότι αυτό ήταν κάτι το παράνομο και θέλησε να αφήσει την Παναγία μας. Πλην όμως άγγελος Κυρίου του λέγει «Μιχ αποφασίσεις ένα τέτοιο πράγμα, διότι αυτό που έχει μέσα της η Μαριάμ είναι εκ πνεύματος Αγίου». Και τότε ο Ιωσήφ έμεινε πιστός για να δει το τέλος. «Εξού ιδρώσος απέσταξεν φλογμόν πολυθεΐας ηλίσασα». Εγεννήθη ο Χριστός μας και διεσκόρπισε το σκότος και έφερε τον κόσμο από την ειδωλολατρία εις το φως. Όθεν και εμείς, λέγει ο υμνοδός της Εκκλησίας, υμνούμεν σε, διότι είσαι ο πόκος, ο ένδροσος, ον γεδεών αφράστος εθεάσατο. Ο πόκος, ο ένδροσος.
Εδώ, αδερφοί μου, θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, για να ειδούμε αυτόν τον λαόν, ο οποίος ήταν εκλεκτός του Θεού, να απομακρύνεται από τον Θεό. Και ο Πανάγαθος Θεός επέτρεψε και έπεσαν επάνω εις αυτό το έθνος αλλόφυλλα έθνη. Ο Αμαλίκ και ο Μαδιάμ και οι Βεδουίνοι της ερήμου, λαοί σκληροί, λαοί βάρβαροι, λαοί ειδωλολάτρες. Και τι έκαναν, ό,τι μας κάνουν εμάς σήμερα. Αυτοί οι λαοί περικύκλωσαν τους Εβραίους και περίμεναν να σπείρουν, και όταν έφτανε το θέρος έπιπτανε πάνω τους και τους κατέσφαζαν και έπαιρναν εκείνοι τα γεννήματα τα οποία εκείνοι εργάζοντο για να το φέρουν εις πέρας. Είναι όπως αυτή τη στιγμή έχουμε και εμείς ενώπιόν μας την ιδία σκηνή. Δεν βλέπετε ότι έδραμαν επάνω στην Ελλάδα δια της ειδικής χάριτος του Θεού, διότι ο Θεός έχει και χάρη ευλογημένη, αλλά έχει και χάρη τιμωρίας. Και έπεσαν επάνω μας, αδερφοί μου, λαοί σκληροί και βάρβαροι. Και όχι μόνον δεν σεβάστησαν την αγάπη αυτού του λαού, αλλά κατέσφαξαν, κατασφάζουν, ερήμωσαν, ερημώνουν, κλέβουν και αφανίζουν, και αυτό το έθνος έφερε και άλλα έθνη, και όλοι αυτοί είναι πάνω εις αυτήν την Ελλάδα για να την αφανίσουν. Αυτή η Ελλάδα τη στιγμή που μιλούμε είναι εγκλεισμένη μέσα σε κάγκελα. Ποια οικία είναι εκείνη η οποία δεν έχει φραγμούς με σίδερα για να γλιτώνει από τους ληστάς και τους κακούργους? Τα παράθυρα, οι θύρες, τα πάντα είναι κλεισμένα ως φυλακή. Και χωρίς να το γνωρίζουμε, επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός να φυλακιστούμε. Ίσως συνέλθουμε, ίσως γνωρίζουμε τι θα γίνει. Και πάνω εις εκείνων των λαών, αφού έπεσαν οι Αμαλικίτες και οι Βεδουίνοι και οι Μαδιανίτες, δεν ήταν λίγος λαός. Αριθμούσεν, διέσωσεν η Αγία Γραφή, 135.000 στρατών, και οι καμήλες λεγίσαν τόσες πολλές που δεν έβλεπες την γη, αναρρύθμιτες, και επέπεσαν επάνω εις εκείνον το έθνος να το εξαφανίσουν. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός μέσα εις τους πολλούς κακούς υπήρχαν και οι καλοί, και ένας εξ αυτών ήταν ο Κρητής Γεδεών, ο οποίος ήταν μέσα σε ένα λινόν κρυμμένος για να θερήσει, για να πάρει το γέννημα να μην πέσουν επάνω του οι άπιστοι και οι ειδωλολάτρες. Και εκεί που ευρίσκεται, έστειλε ο Πανάγαθος Θεός τον άγγελον του από ψηλά εις σχήμα ανθρώπου, και του λέγει αυτά που θα σου πω, του λέγει, να τα πάρεις σοβαρά, διότι ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά θέλει να σας ελευθερώσει. Πώς να μας ελευθερώσει, λέγει ο Γεδεών, εμείς είμαι θα λίγοι, αυτοί είναι χιλιάδες. Του λέγει ο άγνωστος εκείνος,
άγγελος μεταμορφωμένος. Θα νικήσετε, λέγει, τους Μαδιάμ και τους Αμαλικίτες και τους Βεδουίνους ως άντρα έναν. Σαν πως να είναι ένας άντρας. Λέγει ο Γεδεών, πως θα το διαπιστώσω αυτό? Θα κάνω, λέγει, κάτι και αν μου δείξει ο Θεός ότι θα είναι κοντά μας, θα αποφασίσουμε να πολεμήσουμε εναντίον αυτών των ειδωλολατρών. Και έβαλε ο Γεδεών μέσα στο αλώνι ένα ποκάρι μαλλί. Χαίρε ο πόκος, ο έντροσος, ον Γεδεών αφράστος προεθεάσατο. Και είπε ο Γεδεών εις τον Θεόν, θα με βεβαιώσεις, του λέγει, ότι είσαι μαζί μου, εάν αυτό το ποκάρι το μαλλί γεμίσει νερό και γύρω όλη η έκταση να είναι ξηρά χωρίς σταγόνα νερό επάνω της. Και σηκώθη την επομένη ημέρα ο Γεδεών και έφτασε στο ποκάρι εκείνο του μαλλιού και το έσφιξε και γέμισε μία λεκάνη νερό, ενώ παντού ήταν το ξηρασία μεγάλη. Και ο Γεδεών δεν αρκέστη εις αυτό το οποίο ήταν η παρουσία του Θεού και είπε εκ δευτέρου, Κύριε, λέγει, συγχώρεσέ με, θέλω αυτή τη στιγμή όλη η γη να είναι βρεγμένη με βροχή και το ποκάρι το μαλλί που βάζω στο αλώνι να είναι ξηρό χωρίς σταγόνα επάνω βρεγμένη. Και γένετο τούτο. Και επίστη ο Γεδεών και φώναξε τα σφυλάς να συγκεντρωθούν και συγκεντρώθησαν 32 μόνο χιλιάδες στρατός. Οι εχθροί ήταν 135.000. Και λέγει ο Θεός εις τον Γεδεών, να μιλήσεις στους στρατιώτες σου, όσοι είναι δειλοί και δεν μπορούν να πολεμήσουν, να φύγουν, να πάνε στα σπίτια των. Και έφυγαν από τις 32.000 10 δειλοί στρατιώτες και δεν έμειναν με τον Γεδεών. Και του λέει ο Θεός, είστε λίγοι, αλλά θα πείτε ότι εσείς ενικήσατε. Δεν θα πούν ότι εγώ σε βοήθησα να νικήσεις. Δι' αυτό θα κατέβεις στην πηγή και αυτοί 22.000 που έμειναν, διότι έφυγαν οι 10.000, θα τους πεις να πιούνε νερόν από την πηγή και όσοι γονατίσουν και πιούν νερόν, να τους διώξεις όλους. Όσοι βάλουν στο χέρι τους και θα πιούν όπως το σκυλί που πίνει με τη γλώσσα του, τότε αυτούς θα τους κρατήσεις. Διότι είναι πολλοί αυτοί που έμειναν και δεν θα πούν ότι εγώ σε βοήθησα. Και τότε ο Γεδεών έπραξε ό,τι του είπε ο Θεός και έφυγαν όλοι οι άλλοι, οι επόμενοι που εγονάτισαν και ήπιαν νερόν και έμειναν μόνο 300 στρατιώτες. 300 στρατιώτες με 135.000 και με τα σκαμήλους και με όλη την βαρβαρότητα και τη σκληρότητα. Πώς θα τους ενικούσε? Τότε είπε ο Θεός, θα πούν ότι εγώ σε βοήθησα. 300 στρατιώτες έχουμε και μία παράλληλον σκηνή με τον Λεωνίδα, ο οποίος Λεωνίδας στα σχιλιάδας των Περσών αντέταξε 300 μόνον μαχητάς. Και γένετο η επίθεση, αδερφοί μου, και ο Γεδεών έδωκε κερατίνα σάλπιγγας στους στρατιώτες του. Τους έδωσαν από μία λαμπάδα και από μία στάμνα και τους είπε,
στρατηγικό σχέδιο. Περικυκλώστε οι 100 εις το ανατολικό μέρος, οι 100 εις το δυτικό μέρος και εγώ θα είμαι στο βόρειο μέρος. Και όταν εγώ σαλπίσω, θα σαλπίσετε όλοι μαζί. Και όταν εγώ σπάσω τη στάμνα, θα τη σπάσετε όλοι μαζί. Και θα φωνάξετε, ο Θεός του Γεδεών και ο Γεδεών ο Υιός του Ιωάς, όπως εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτό το σύνθημα όταν επαλέψαμε με τους Ιταλούς και λέγαμε το ίδιο αέραν, έλεγαν και εκείνοι το ίδιο ακριβώς σύνθημα, ότι η ρομφαία του Θεού και του Γεδεών. Και μέσα στο μεσονύχτιο που ήταν αυτός ο λαός και κοιμόταν, ήκουσαν τα σκερατίνα σάλπιγγας, είδαν τα φώτα, άκουσαν τις φωνές και ξεσηκώθησαν αμέσως, διότι αντελήφθησαν ότι περικυκλώθησαν από τους Εβραίους. Το αποτέλεσμα ήταν άλλο φοβερό, ότι επέτρεψε ο Θεός και κατεσφάζουν το αναμεταξύ του. Και έφτασαν ολίγοι και γλίτωσαν, αλλά ο Γεδεών έστειλε εις το πέρασμα να σταθούνε για να συλλάβουν τους στρατηγούς των. Υπήρχαν δύο στρατηγοί, να τους συλλάβετε λέγει και να τους κατασφάξετε αμέσως. Και έγινε η νίκη μεγάλη και ελευθερώθησαν από τον ειδωλολατρικών εκείνων λαών και έζησαν οι Εβραίοι με τη χάρη του Θεού. Και ο ημνοδός της Εκκλησίας μας φέρει εις τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας το όνομα και την σκηνή αυτήν. Χαίρε ο πόκος ο έντροσος ον Γεδεών αφράστος προεθεάσατο. Εξούγαρ υδρόσος απέσταξε και φλογμών πολυθεΐας έσβεσαν. Χαίρε ακύρατε Παρθένε, μητέρα του Θεού και μητέρα των πιστών των χριστιανών που ελπίζουν εις το όνομά σου. Φύλατε μας γλυκιά μας Παναγία μας, φύλατε μας να φτάσουμε εις το τέρμα της Αγίας Ταύτης περίοδου της νηστείας, να φτάσουμε στα Άγια Πάθη του Υιού Σου και στην Αγία του Ανάσταση. Αμήν.